Κύριε Μικρόνη, υπενθυμίσουμε ότι μιλάμε με τον υποψήφιο, για τους ακροατές μας αυτό, για όσοι άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνάκι τους, με τον υποψήφιο βουλευτή της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει το κόμμα αυτό και τι ζητάει από τον πολίτη, ώστε να έρθει και η δική σας φωνή στη Βουλή και να υπάρχει μια φωνή η οποία είναι κοντά στα εργατικά κινήματα, στην καθημερινότητα. Ναι. Αρχικά έτσι ακούγουμε τώρα κανονικά, έτσι δεν υπάρχει. Μια χαρά ακούγεστε. Μια χαρά. Ωραία, τέλεια. Εντάξει, όπως έλεγα και προηγουμένως, ο λόγος που συμμετέχουμε σε αυτές τις εκλογές είναι κυρίως για να καταγγείλουμε σε αυτή την κυβέρνηση που όλο αυτό το διάστημα έχουμε δει όλες αυτές τις εγκληματικά νομοσχέδια που έχουν περάσει. Δηλαδή, είπα και προηγουμένως και για τα ΤΕΜΠΗ, δηλαδή, δύο λόγια, ας πούμε. Για τα ΤΕΜΠΗ. Και ένα θέμα το οποίο καίει εσάς στο Πανεπιστήμιο, διότι εσείς υπενθυμίστε μας τη θέση σας στο Πανεπιστήμιο. Είστε στη σχολή. Εγώ είμαι εργαζόμενος τώρα, ναι. Αλλά σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο Πατρών στην πληροφορική. Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα θέμα το οποίο καίει αυτή τη στιγμή είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Ναι, εννοείται, ναι. Ναι, αυτό δηλαδή και στην παιδεία. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει, δηλαδή με τους νόμους Κεραμαίως, που λογικά θα γνωρίζετε, ας πούμε, περνάνε τέλος πάντων σε έναν βαθμό την εμπορευματοποίηση της παιδείας. Δηλαδή, όντως έχει περαστεί έτσι και η πανεπιστημιακή αστυνομία, που αυτό να πούμε κιόλας σε τους αγώνες των φοιτητών, καταφέραμε, ας πούμε, να τη διώξουμε από τα πανεπιστήμια. Που εντάξει, βέβαια, να πούμε κιόλας ότι θα ξαναεπιχειρηθεί να μπει, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως φοιτητές να αντιμετωπίσουμε ξανά αυτή την κατάσταση. Να πω κιόλας λίγο δύο λόγια και για το θέμα της υγείας που νομίζω μας αφορά όλους, ότι τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει σε μια ιδιωτικοποίηση και της υγείας. Δηλαδή είδαμε κιόλας και την προσπάθεια να ξεπουληθεί το νοσοκομείο, το Οικολογικό Νοσοκομείο Παιδών, που το οποίο είναι ένα από τα μόνα στην Ελλάδα και εντάξει κάτι τέτοιο είναι εγκληματικό τέλος πάντων. Είμαστε σε μια περίοδο της ακρίβειας, νομίζω όλοι το βιώνουμε πάρα πολύ, ειδικά έτσι οι εργαζόμενοι. Βασικά κερδοσκοπία είναι, συγγνώμη, το λέμε ακρίβεια, αλλά τα καρτέλ κερδοσκοπούν, σωστά, η ακρίβεια βολεύει. Σωστή η παρέμβαση, σωστή, ναι. Μιλάμε για εσκροκέρδια. Η αλήθεια είναι αυτό, ότι όντως μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μια τεράστια εσκροκερδία και στις πλάτες μας, ας πούμε, εμείς έτσι σαν εργαζόμενοι ζούμε έτσι αυτή τη στιγμή όλη αυτή τη φτώχεια. Δηλαδή πάνω από το μισό πληθυσμό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιβιώσει. Οπότε και εμείς και αυτό το καταγγέλνουμε και λέμε και στον κόσμο ότι προφανώς αργότερα θα πούμε κιόλας πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Η ανεργία επίσης είναι ένα θέμα το οποίο, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο έχει χτυπήσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ναι, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτή τη στιγμή. Ζούμε έναν εργασιακό μεσαίωνα, δηλαδή μισθούς με 300 ευρώ που δεν μπορείς να επιβιώσεις, μαύρη εργασία που είναι κανόνας πλέον. Συνέχεια βλέπουμε σε εργατικά ατυχήματα επειδή δεν υπάρχουν προφανώς μέτρα ασφάλειας. Όλα αυτά έτσι κάπως τα καταγγέλνουμε. Και τους πληστηριασμούς που, εντάξει, λίγο δύο λόγια, ας πούμε, βλέπουμε ότι παίρνουν σπίτια την ανθρώπο μας, και μάλιστα κατά τον, και μάλιστα, κύριε Μικρόνη, με τον εσχρότερο τρόπο. Αυτό, δηλαδή, μην τους κακοφαίνετε όσοι μας ακούνε τώρα και λένε ότι μα τι λέτε, με τον εσχρότερο τρόπο και στην χαμηλή τιμή και το χρήμα το ζεστό φεύγει από την αγορά της χώρας μας και πηγαίνει σε άλλες αγορές του κόσμου. Αυτή είναι η αλήθεια. Μην έχετε άλλη εντύπωση, όπως βλέπουμε ότι έχει σταματήσει και τα δάνεια να παίζουν στα μύντη των Αθηνών. Βλέπετε αυτή τη βδομάδα δεν ακούμε τίποτε ούτε για την ακρίβεια, ακούμε για τα εγκλήματα, ακούμε για το παιδάκι που έκανε όπισθεν. Πάντως είναι εντάξει, το θέμα είναι αυτό, ότι όταν βλέπουμε, ας πούμε, μεγάλους επιχειρηματίες που έχουν χρέη εκατοντάδων χιλιάδων να είναι έξω, πούμε, και συνανθρώποι μας που έχουν ελάχιστα χρέη, που εντάξει τους έχουν φτάσει αυτά τα χρέη, να τους παίρνουν τα σπίτια, ας πούμε, και να τους πετάνε έξω. Δηλαδή είδαμε και στην Αθήνα κάτι τέτοιες εικόνες που πετάγανε μια κυρία που είχε και καρκίνο κιόλας από το σπίτι της. Στην Βόρεια Ελλάδα έναν άνθρωπο με ειδικές ανάγκες που έμεινε τώρα στην περάντα του σπιτιού με το αναπηρικό αμαξίδιο. Ναι, ξέρετε, γιατί, κύριε Μικρόνη, αυτά γίνονται γιατί είναι φάμπρικα.
Δηλαδή δεν βλέπουν ποιος είναι αυτός ο οποίος του παίρνουμε το σπίτι ή δεν πληρώνει. Δεν έχει κοινωνικά κριτήρια, με λίγα λόγια, το fans. Δεν βλέπει δηλαδή τον άνθρωπο. Βλέπει την διεκπεραίωση. Και έτσι λειτουργούν τα γραφεία από τις πληροφορίες που έχουμε. Και έχουμε και άλλες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, και έχουμε και άλλες καταγγελίες. Θα τις δούμε όμως από τη Δευτέρα και μετά, διότι τεχνιέντος δεν παίζουν τα θέματα αυτά λόγω των εκλογών. Ναι, κύριε Μικρόνη. Γι' αυτό το λόγο κι εμείς δηλαδή τα θίγουμε τόσο πολύ. Δηλαδή και τα τέμπη που ανέφερα και προηγουμένως, και αυτό ας πούμε δεν παίζεται σήμερα. Δηλαδή έγινε όλο αυτό το πράγμα. Όλη αυτή η εγκληματική δολοφονία τέλος πάντων και δεν έχει ακουστεί τίποτα. Κύριε Μικρόνη, Γιάννη, αν έχω χρόνο, κάτι διαφορετικό, είστε και επιστήμονας πληροφορικής. Έχουμε μπροστά μας τεχνητή νοημοσύνη, ήδη πάνω από το κεφάλι μας χιλιάδες δορυφόρους, μια ψηφιακή πραγματικότητα που μας κάνει να χάνουμε λίγο την ανθρώπινη υπόστασή μας. Θα τρώμε κρέας από βλαστοκύτταρα, αλεύρι από πρωτεΐνες, από έντομα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Πόσο εύκολα είναι εμείς, όχι μόνο οι τρεις τώρα, αλλά και μέσα στον κόσμο που εφαρμόζεται μια κατάσταση ύπνωσης από τα μίντια και όχι μόνο, να οικοδομούμε αυτούς τους κοινωνικά ανήσυχους διαλόγους που δίνουν ένα... Μάλιστα. Κύριε Μικρόνη, στην ερώτηση αυτή που είναι πολύ σημαντική και πολύ σοβαρή που κάνει ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου, θα απαντήσετε μετά το δελτίο, διότι θα σας καλέσουμε πάλι, δεν σας αφήνουμε έτσι. Ναι, σε αυτό το κομμάτι να πω και λίγο όταν με καλέσετε. Ωραία. Μετά τις 9.30 θα σας καλέσουμε πάλι. Λοιπόν, θα πάμε πάλι στον υποψήφιο βουλευτή της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, τον κύριο Μικρόνη τον Λούτζη. Τον έχουμε στην γραμμή μας, τον κύριο Λούτζη, κύριε Μικρόνη. Ναι. Λοιπόν, Μικρόνης Λούτζης Αχιλλέας, να το πω σωστά να το πω. Λοιπόν, την απάντηση στην ερώτηση που έκανε ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου και να κλείσουμε. Ωραία. Ναι, θα πω λίγο γενικά τι προτείνουμε και θα καταλήξω και σε αυτό δηλαδή. Εντάξει, τώρα σε όλη αυτή την κατάσταση που ανέλησα και προηγουμένως, δηλαδή το τι ζούμε σήμερα, πρέπει να υπάρξει μια απάντηση. Δηλαδή είναι λογικό ότι στις εκλογές κατεβαίνουμε και με αυτό. Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να, δηλαδή, όποια κυβέρνηση και αν πει τώρα αστική κυβέρνηση, λίγο πολύ θα φέρει τα ίδια. Οπότε θέλω να πούμε ότι στις κάλπες δεν θα έρθει η λύση, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει ο κόσμος με αγώνες, δηλαδή μέσα από σκληρούς αγώνες και με μια επαναστατική πολιτική, να φέρει έτσι μια αλλαγή. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι εμείς ο κόσμος της δουλειάς, στην ουσία να τους αναγκάσουμε, όπως λέμε έτσι και το σύνθημά μας, το κεντρικό μας, άμα δείτε τέλος πάντων, το να πληρώσουν οι πλούσιοι, αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει, ας πούμε. Δηλαδή ότι πρέπει να τους αναγκάσουμε να πληρώσουν αυτοί και να μην ζούμε εμείς σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε στα όρια φτώχειας, αλλά να πληρώσουν αυτοί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι, η νεολαία, να περάσει σε μια σειρά από αγώνες στις σχολές της, στα σχολεία της, στους χώρους εργασίας της και να επιβάλλει τα βασικά της αιτήματα. Δηλαδή να φέρουμε πίσω τη δωρεάν, δημόσια δωρεάν υγεία. Δηλαδή δεν εννοείται, ας πούμε, να υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό. Το ίδιο έτσι και για την παιδεία. Δηλαδή όλοι έτσι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην παιδεία. Γενικά να παλέψουμε για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και όχι αυτά τα ψεύτικα που έχουν δώσει το τελευταίο χρόνο τέλος πάντων. Να μειώσουμε τις τιμές των βασικών αγαθών, να βάλουμε πλαφόν σε όλα τα αναγκαία μας, αναγκαίες τέλος πάντων τιμές που χρειαζόμαστε τη στιγμή, τις συντάξεις, να γίνουν αυξήσεις κτλ. Γενικά να γίνουν το πιο βασικό, να γίνει εθνικοποίηση όλων των βασικών τομέων κλειδιών έτσι, της οικονομίας, δηλαδή ΟΣΕ, η ΔΕΗ, όλα που είτε τέλος πάντων έχουν πουληθεί ή είναι να πουληθούν, να γίνουν δημόσια κάτω έτσι από έναν εργατικό έλεγχο. Δηλαδή τα ελέγχουν. Λέτε ότι και η ενέργεια, η ΔΕΗ δηλαδή, να γυρίσει πάλι ως δημόσιο αγαθό, να μην πουληθεί όλα, το νερό, αυτά δηλαδή τα οποία τα κοράκια, εντός εισαγωγικών η λέξη, οι λομπίστες και όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν αγορά και παίρνουν χρήμα και γίνονται ισχυροί και μετά τους ξαναβρίσκουμε πάλι, αλλά ως αποικία πλέον και όχι ως χώρα. Ναι, γιατί είδαμε κιόλας και όταν τα είχαν οι ιδιώτες, τι καταλάβαμε. Ας πούμε, με τα τρένα, ας πούμε, πάλι είναι χαρακτηριστικό το πώς ξεπουλήθηκαν όλα και καταλήξαμε και εκεί που με αυτό με τα τέμπη, ας πούμε. Για να συνεχίσω έτσι αυτό, δηλαδή θεωρούμε ότι πρέπει να αναδειχθεί έτσι μια νέα επαναστική αριστερή δύναμη, που θα έχει έτσι μια στέρεα εργατική κομμουνιστική αναφορά και δεν θα προδίδει τους εργαζόμενους με την πρώτη δυσκολία. Πιστεύουμε στην ουσία ότι αυτή η πολιτική
δηλαδή μέσα από τους αγώνες, τους ταξικούς, όπως έγινε, ας πούμε τώρα αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, όπως γίνεται στην Πορτογαλία, όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες. Είναι έτσι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή για να απαλλαγούμε από όλα αυτά τα προβλήματα και όχι απλά με κάποια λόγια στη Βουλή. Αυτό γιατί παλεύουμε το κακό στηρίζω, ότι έχουμε συμμετέχει σε πολλούς αγώνες, στα iFood, σε ένα σωρό τέλος πάντων αγώνες, στα αφεντικά για να φύγει έτσι η αστυνομία. Και τέλος πάντων σε ένα σωρό πάρα πολλούς αγώνες, δεν έχουμε τον χρόνο τώρα έτσι να πω περισσότερα. Παλεύουμε επίσης για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος και το λέμε κιόλας και άμεσα. Και τι γενικά την εγκαθίδρυση μιας άλλης εξουσίας, μιας κυβέρνησης των εργαζομένων, αλλά έτσι και το σοσιαλισμό. Να πούμε κύριε Μικρόνη για τις υποψηφιότητες. Εσείς ναι. Βάζετε στον ομό Αχαΐας, υποψήφιος βουλευτής και στην Ετωλοκαρνανία. Στην Ετωλοκαρνανία είναι υποψήφιος βουλευτής, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα. Ο κύριος Παπαγιάννης. Ο κύριος Παπαγιάννης, ο Γεώργιος του Νικολάου. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε και σιγά σιγά. Ένα λεπτάκι. Και δύο έχετε. Κοιτάξτε, σε αυτούς που μιλάνε για τους πολίτες, για το λαό, για τη φτώχεια, για τη μεσαία τάξη, για το τέλος πάντων θέλω να ζήσω λίγο καλύτερα σε αυτή τη χώρα και σιγά σιγά να είμαι και ελεύθερος πολίτης, διότι φαντάζομαι με τις παρεμβάσεις της Κομισιόν και με αυτό που λέμε κάτω από την ομπρέλα της Ευρώπης δεν νιώθουμε και τόσο ελεύθερα όταν αναγκάζονται πρωτοσέλιδα, να πάω κατευθείαν σε αυτό που έχει σήμερα απογευματικό. Σε πρώτο τίτλο, οι Βρυξέλλες εγκρίνουν το σοβαρό οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, είπε ναι η Κομισιόν για αυξήσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και για μείωση φόρων. Τι θα γίνει με τριετίες και ακρίβεια? Ρωτήσαμε, μας είπαν οι Βρυξέλλες, ναι, μπορείτε τη ζωή των ανθρώπων να την καλυτερεύσετε. Εντάξει, αυτά δεν θα γίνουν, δηλαδή είναι και λόγω της κρίσης, ας πούμε, δηλαδή δεν πρόκειται να τα φέρουν όντως. Ναι. Οπότε, ναι, δεν μπορούμε, ας πούμε, να πιστεύουμε, ας πούμε, στην Κομισιόν που όλα αυτά χρόνια έχει φέρει... Δηλαδή το βλέπουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια σε τι φτώχεια ζούμε. Για το χρέος τι λέτε? Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει η πλήρη διαγραφή του χρέους. Μάλιστα, εμείς λέμε κιόλας ότι πρέπει να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ευρώ. Να γίνει η διαγραφή του χρέους και να δημιουργήσουμε το δικό μας εθνικό νόμισμα. Αλλά προφανώς αυτό κάτω έτσι από εργατικό έλεγχο, δηλαδή δεν είναι απλά να βγούμε, ας πούμε. Προϋποθέτει πολλά, ας πούμε, που τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και το χρέος. Άλλος δρόμος, πιο ηπιότερος. Ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άμα δεν γίνει πλήρη ρήξη, ας πούμε, θεωρούμε εμείς τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Δηλαδή χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια άμεση έτσι. Τέλος πάντων, μια επαναστική έξοδος. Ένα λεπτό κιόλας να κάνω το ερώτημα. Θα σας το δώσω το λεπτό, ναι. Μικρό. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να είμαστε μόνοι μας, να μείνουμε μόνοι μας? Δεν λέμε να μείνουμε μόνοι μας. Θέλουμε την υποστήριξη και των άλλων λαών. Δηλαδή, ενώ ας πούμε ο εργατικός λαός της Τουρκίας, της Ιταλίας. Σωστά το λέτε. Των λαών. Των λαών. Ναι. Αυτό. Δεν εννοούμε ότι θα πρέπει να είμαστε μια ξέχωρη χώρα τέλος πάντων, αλλά να φέρουμε έτσι μια διαφορετική κοινωνία και να προτείνουμε αυτό και στις υπόλοιπες χώρες. Μπορεί να ξεκινήσει από εδώ, αλλά θα πρέπει να κατευθυνθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη, για παράδειγμα. Μάλιστα. Ελάτε και να κλείσουμε. Ναι, ναι. Αυτό θέλω να ενημερώσω λίγο για αύριο, ότι αύριο 18 Μαΐου, Πέμπτη, στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνη στην Πλατεία Γεωργίου, στις 6 ώρα, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική προεκλογική εκδήλωση της ΟΚΔΕ, όπου θα μιλήσουμε έτσι και θα πούμε έτσι και πιο αναλυτικά και το πρόγραμμά μας και τους λόγους που κατεβαίνουμε. Οπότε έτσι καλούμε έτσι όλο τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, αν θέλει έτσι να έρθει να μας ακούσει, να μας γνωρίσει κιόλας. Αυτό. Μάλιστα. Αύριο είπατε στις... Είπαμε, ναι, αύριο 18 Μαΐου στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στις 6 ώρα, είναι στην Πλατεία Γεωργίου. Κύριε Μικρόνη, σας εύχομαι καλή επιτυχία στην υποψηφιότητα που έχετε βάλει με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας και οι φωνές σας να είναι φωνές που να είναι δίπλα στον πολίτη. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο.